Πάω στο χαμόγελο του παιδιού. Στο χαμόγελο του παιδιού, διότι ξεκινά ένα οδηπορικό στην Κρήτη με δωρεάν δράση ολιστικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής παρέμβασης για τους μικρούς και τους μεγάλους από το χαμόγελο και το εργαστήριο προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών στη διαβίου και στην εξαποστάσεως εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, δράσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Περισσότερα για το θέμα αυτό και λίγο πιο αναλυτικά από τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάντοτε σας δίνετε τη δυνατότητα να μοιραστούμε πράγματα τα οποία, ξέρετε, συνδέονται με αυτά που είπατε προηγουμένως για την ενδοοικογενειακή βία. Όπου είναι απόρρια όλων αυτών των καταστάσεων που έχουν περιέλθει κάποιοι άνθρωποι, τα παιδιά κλπ. Και που δυστυχώς το εκφράζουν με βία. Και να πούμε ότι, μην ξεφύγουμε από αυτό, να πούμε ότι δεν είναι λύσεις οι βαρύγδουπες ανακοινώσεις περί panic button κλπ. Αν και συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες. Και το μόνο που γίνεται είναι να φαίνεται ότι γίνεται μια λύση, ενώ ουσιαστικά υποβόσκει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο σιγά σιγά γίνεται και χειρότερο. Γιατί η προσωρινή φιλοξενία μιας γυναίκας σε μια δομή, όπως λέγεται, και δυστυχώς έχουμε γίνει ιδρυματικές όλες οι λέξεις, το μόνο που κάνει είναι να δώσει κάποιες μέρες, αφού όμως ταλαιπωρηθεί η γυναίκα, αφού όμως περάσουν κάποιες μέρες. Και έτσι το χαμόγελο συμβάλλει στην απόφαση, τις αποφάσεις του Υπουργείου, των Υπουργείων, προκειμένου να φιλοξενούμε τις γυναίκες, τουλάχιστον που είναι με παιδιά, και άμεσα να τις δίνουμε την ολιστική προσέγγιση που χρειάζεται. Θέλω να πω ότι κάπου στη μέση υπάρχει ένα πρόβλημα και η βία δεν αντιμετωπίζεται με βία. Συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να συνδέσω αυτό που γίνεται σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή με την προσπάθεια να ενδυναμώσουμε τα παιδιά, να ενδυναμώσουμε τους έφηβους, να μιλήσουμε στους γονείς, να μιλήσουμε στους εκπαιδευτικούς. Όχι με κουνώντας το δάκτυλο, ούτε με λόγια, αλλά με πράξεις. Αυτές τις πράξεις τις κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τις κάνει ο κύριος Αναστασιάδης, αυτός ο φωτεινός καθηγητής που έχουμε την τιμή να είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, και τις κάνει με ένα διεθνές συνέδριο που πραγματικά αφήνει κάθε χρόνο, αφήνει αντίκτυπο στην επιστημονική αλλά και άλλη ζωή του. Αυτό το δικό σας το διπορικό τι ακριβώς περιλαμβάνει? Είναι λοιπόν ένα διπορικό με δωρεάν δράσεις ολιστικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής παρέμβασης, και πρέπει να πω μια πρωτοτυπία επιστημονικά μοναδικά ευρήματα τα οποία υπάρχουν, ότι τα παιδιά οδηγούνται προς την υποτιθέμενη τα ψηφιακές δεξιότητες, και λέω υποτιθέμενες γιατί δεν υπάρχει πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία στις ψηφιακές δεξιότητες, αυτό που προσπαθεί το Πανεπιστήμιο να περάσει στα σχολεία, και έχουν χάσει τις κοινωνικές δεξιότητες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν με το εργαστήριο προηγμένων μαθησιακών τεχνολογιών διαβίου και εξαποστάσεως εκπαίδευση και στα πλαίσια του 5ου Διεθνού Συνεδρίου με θέμα Artificial Intelligence, E-Learning, E-Creativity, ξεκινάνε λοιπόν σε όλους τους νομούς της Κρήτης, είχε ξεκινήσει από την υπόλοιπη Ελλάδα, και για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Κρήτης βγήκε εκτός Κρήτης και ξεκίνησε από την ΚΕΑ, τη ΔΙΑΠ, πήγε στη Βόρειο Ελλάδα, ταξίδευσε στην Νότιο Ελλάδα, στην Πελοπόννησο κλπ. Και εκεί πραγματικά έχει αφήσει αντίκτυπο η πρακτική, η πραγματική δουλειά που γίνεται με διαδραστική επικοινωνία με τα παιδιά. Το τονίζω το διαδραστικό, γιατί αυτό το κουνάμε το δάκτυλο έχει τελειώσει, και αυτό φάνηκε επίσης και από την τεράστια επιτυχία που υπήρχε με τις σκέψεις της Νεφέλης, την ταινία Μικρού Μήκους, και τη συζήτηση που η διαδραστική που επακολούθησε σε όλους τους νομούς της Κρήτης, και τα αποτελέσματα που είδαν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί από τα παιδιά, τις προτάσεις τους, τις απόψεις τους. Αυτή τη μοναδικότητα επιτέλους πρέπει να κατέβουμε στα παιδιά και να μιλήσουμε μαζί τους, και όχι να τα τιμωρούμε. Γιατί θα υπάρξουν δυσκολίες που πρέπει
να μπουν κάποιες ας το πούμε ποινές, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια άποψη ότι κάνουμε καταστολή. Δεν πρέπει να κάνουμε καταστολή, πρέπει να ξεκινήσουμε από τις ρίζες του προβλήματος, που οι ρίζες είναι ότι τα παιδιά ζητάνε βοήθεια. Και το ζητάνε τα βοήθεια, να δείτε πόσες χιλιάδες παιδιά σε όλη την Κρήτη, μάλλον εκατοντάδες παιδιά για να μην υπερβάλλω, γιατί χίλια παιδιά είδαμε σε όλη την Κρήτη, τι ζητάνε. Αυτό λοιπόν που κάνει τώρα η σύμπραξη του Πανεπιστημίου με το χαμόγελο είναι ακριβώς να μιλάει διαδραστικά με τα εργαλεία που είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο. Το σημαντικό σημείο αποτελέσματος, σιγά σιγά, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη δεν γίνεται, είναι ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Ελληνικού Παρατήματος του Shanghai International Studies University, μιλάμε για την Κίνα, τη Microsoft Ελλάς και το Institute of Entrepreneurship Development, που κάνει όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται να συνδυάζει την επιστημονικότητα, την επιχειρηματική συμμετοχή και την εκπαιδευτική κοινότητα, όπου βαθύτριες, γονείς και δεμόνες και εκπαιδευτικοί των 4 περιφερειακών ενωτήτων θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ασφαλής και δημιουργική πλοήγη στο διαδίκτυο», που έχει σχεδιαστεί από την επιστημονική ομάδα του οργανισμού του Χαμόγελο. Νομίζω ότι με δύο κουβέντες παραπάνω είπατε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Χώσαμε τα παιδιά μας, αν μου επιτρέπετε, στις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά δυστυχώς βοηθήσαμε στις υποτιθέμενες ψηφιακές, γιατί δεν εμορφώνονται ψηφιακά, επειδή και εγώ προέρχομαι από το χώρο της τεχνολογίας. Εντάξει, στο πάλε ποτέ. Δεν βάζουμε τα παιδιά στις ψηφιακές, τα βάζουμε στη χρήση, την κακή χρήση της. Μα είπατε τις μαγικές λέξεις. Υποτιθέμενες ψηφιακές δεξιότητες. Ναι, υποτιθέμενες ψηφιακές δεξιότητες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τα αφήσαμε να κινούνται και εκεί, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με εκείνα τα άλλα που ήταν, αν θέλετε, η επιβίωσή μας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δυστυχώς βοηθήσαμε ώστε να χάσουν τα παιδιά μας τις κοινωνικές δεξιότητες, όπως είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο, κύριε Γιαννόπουλε. Και εκεί νομίζω αυτές οι λέξεις τα λένε όλα. Τώρα, το πόσο πρόθυμοι είμαστε να κατέβουμε εμείς και να φτάσουμε στα παιδιά, αντί της τιμωρίας, γιατί αυτό είναι και το σωστό. Όταν τέλος πάντων ήμουν στο ΕΚΠΑ, το πρώτο πράγμα το οποίο μας μάθαιναν στο κομμάτι της ψυχολογίας ήταν αυτό, ότι κατεβαίνεις εσύ στα παιδιά, δεν περιμένεις τα παιδιά να ανέβουν σε εσένα. Ναι, αυτό είναι αδιανόητο. Εσύ πρέπει να πας εκεί κάτω και να ακούσεις τι είναι αυτό που σου λένε. Γιατί πολλές φορές bullying, βία και οτιδήποτε άλλο βγαίνει μέσα από το δικό τους στον κόσμο, που είναι πολύ πολύ ταραγμένος. Ακριβώς. Και να κάνω μια ρητορική ερώτηση που απαντάει μόνη της η ερώτηση, η απάντηση που υπάρχει. Γιατί στα σχολεία, τα μουσικά σχολεία, το ξαναλέω πάλι, όπως το λέγαμε και με όλα τα σχολεία που συναντηθήκαμε και με τους εκπαιδευτικούς, γιατί στα μουσικά σχολεία δεν υπάρχει bullying? Και ξέρετε, τις μοναδικές απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση, που την κάνω έτσι συνήθως μη περιμένοντας απαντήσεις, τις έδωσαν τα παιδιά στο Λασίθι, σε μια συνάντηση που, σε όλες αυτές τις συναντήσεις που κάναμε, και είπαν γιατί την ομαδικότητα, που λειτουργούσαν ομάδα, είπαν ότι στο διάλειμμα βγαίνουν και ασχολούνται, έχουν το μουσικό όργανο και ασχολούνται, έχουν τη μουσική σαν κατευνασμό της ψυχικής τους. Μας δώσανε ακριβώς τα παιδιά για τους λόγους που δεν ήταν από μουσικό σχολείο. Και να σας πω ότι επίσης το πειραματικό σχολείο, το γυμνάσια και άλλα σχολεία έχουν κάνει πρότυπες ιδέες με διαμεσολάβηση, με ωραία πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα αντιγράψουν και να τα μεταδώσουν και να τα μεταδώσουν. Και υποσχεθήκαμε στον διευθυντή, το διευθυντή της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην Κρήτη, δεσμευτήκαμε να συναντηθούμε πάλι όλοι οι αρμόδιοι της Κρήτης, προκειμένου να καθίσουμε κάτω και στα πλαίσια αυτά να οριστούν κάποια πράγματα που θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον, και να καθοδηγηθεί το Υπουργείο να ακολουθήσει
την ανάγκη που υπάρχει στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, παρά την ανάγκη που υπάρχει να παίρνονται πολιτικές αποφάσεις. Μάλιστα. Ένα οδηπορικό το οποίο ξεκινάει και στην Κρήτη αναφορικά με την ενδοσχολική βία, με το bullying, και βέβαια παράλληλα δεν κάνει να ξεχνάμε ότι όπου υπάρχουν σταθμοί θα γίνονται από την δική σας την κινητή την μονάδα και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε ό,τι έχει να κάνει ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις στα παιδιά, κύριε Γιαννόπουλε, έτσι. Έτσι, με τους γιατρούς της περιοχής, με τους γιατρούς που έχουν ευαισθησίες, διάθεση, που συμμετέχουν και που ενώνονται οι δυνάμεις όλης της κοινωνίας για ένα αποτέλεσμα. Ξέρετε, αυτό αποδεικνύει ότι η ελληνική κοινωνία έχει δυναμικές. Έχει ανθρώπους που ξεχωρίζουν. Έχει φωτεινούς ανθρώπους κόντρα στις εποχές και μπορούν να κάνουν πράγματα. Ας μην σηκώνουμε τα χέρια και λέμε δεν χάσαμε, το χάσαμε το τρένο, το χάσαμε το μπαλάκι. Λέμε διάφορα τέτοια περίεργα πράγματα. Τα παιδιά μας δίνουν, μας ενδυναμώνουν και μας λένε πράγματα που καμιά φορά θα λέω ειλικρινά. Παρακολούθησα όλο το οδηπορικό αυτό με την Εφέλη και το προσωπικά και έφυγα από την Τρίτη κουρασμένος πολύ βέβαια, αλλά γεμάτος η ψυχή μου από ελπίδα και διάθεση να πω ότι ας ακούσουμε τα παιδιά τι έχουν να μας πούνε. Και μην τα βλέπουμε μόνο βία, καταστροφή και όλα αυτά τα οποία είναι απόρρια όλα αυτό που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και ξέρουμε τελικά από πού προέρχεται. Το θέμα είναι πώς το λύνουμε αυτό. Το θέμα δεν είναι πώς το λύνουμε, το θέμα είναι αν θέλουμε να το λύσουμε και έχουμε τα κότσια να το λύσουμε και έχουμε το θάρρος να το λύσουμε έτσι όπως τα πράγματα τα λέτε, και αν θέλουμε να ασχοληθούμε σε αυτό, να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη από τον εαυτό μας, από τα παιδιά μας και να το προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, κύριε Γιαννόπουλε. Κύριε Γιαννόπουλε, πότε ξεκινάει αυτό το οδηπορικό ακριβώς στην Κρήτη, και πείτε μου επίσης, αυτή η συνάντηση που λέτε ότι προγραμματίζεται με όλους τους φορείς για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βία, με το bullying, με τα παιδιά και με τις ολιστικές παρεμβάσεις που χρειάζονται, πότε θα γίνει? Κοιτάξτε, δεν είναι με όλους τους φορείς, είναι με την εκπαιδευτική κοινότητα. Δηλαδή, όσους εμπλέκονται στην καθημερινότητα του σχολείου, που είναι εκπαιδευτικοί, που είναι οι διευθυντές σπουδών, που είναι τα κεδασίοι, που είναι όλοι όσοι ασχολούνται με τα παιδιά. Γιατί συμμετείχαν εκεί και άκουσαν τα παιδιά, οπότε ταρακουνήθηκαν. Επίσης, αν θυμόσαστε, ένα πρόγραμμα το οποίο έγινε με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου, της εκπαίδευσης της Κρήτης στις Βρυξέλλες, το οποίο δίνει οδηγίες πώς θα γίνει αυτό. Άρα λοιπόν περιμένουμε τη διαθεσιμότητα όλων των φορέων, αρχικά της σχολικής κοινότητας, γιατί αυτοί έχουν το πρόβλημα. Και πρέπει να σας πω, και οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόβλημα να αντιμετωπίσουν με διάφορα θέματα τα οποία δεν είναι τη στιγμή να συζητήσουμε. Και θα πρέπει να καθίσουμε λοιπόν, να καθίσουν οι πρώτα αυτοί και μετά οι ίδιοι να ζητήσουν από την υπόλοιπη κοινωνία, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από τους γονείς, από τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα. Γιατί το θέμα ξεκινάει τη σχολική κοινότητα και καταλήγει εκεί. Πότε είναι το 5ο Διεθνές Συνέδριο? Το 5ο Διεθνές Συνέδριο ξεκινάει την Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή, συνόχι την μεθεπόμενη Παρασκευή. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι συμμετέχουν παιδιά από άλλες χώρες. Δηλαδή, όχι μόνο από την Ελλάδα. Στο συνέδριο, για είναι μια πρωτοτυπία του συνεδρίου, που συμμετέχουν παιδιά διαδραστικά και από άλλες χώρες. Και αυτό είναι που το κάνει μοναδικό, γιατί είναι μέσα, αν μπορώ να δανειστώ τις πληροφορίες, και το κάνει ακριβώς την πρωτοτυπία του, είναι ότι 400 μαθητές από 20 σχολεία από την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Κίνα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, ειδικό σχολείο, και το Κονγκό. Οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις ψηφιακές τους αφηγήσεις ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του προγράμματος Οδυσσέας 2024, ασφαλής και δημιουργική πλογήση στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Ενώ παράλληλα ο Οδυσσέας του Χαμόγελου, που ενώθηκε με τον Οδυσσέα του Πανεπιστημίου, συνεχίζει το διπορικό μαζί με τις προληπτικές μονάδες. Ωραία, ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πραγματικά πολύτιμα ενδιαφέροντα και πολύτιμα όλα αυτά ως στοιχεία που θα μπορούν στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν. Μήπως και καταφέρουμε να σώσουμε ανθρώπους από όλα αυτά τα οποία λέγαμε και όλα αυτά τα οποία εγώ έλεγα πριν σας καλημερίσω. Συνέδριο το οποίο θα γίνει ουσιαστικά, λέτε, τη μεθεπόμενη Κυριακή, 24 Μαΐου δηλαδή, κύριε Γιαννόπουλε, έτσι. Τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Και μάλιστα το σύνθημα, μάλλον η δουλειά που γίνεται, είναι με βιωματικά εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές. Play and learn. Αυτό είναι παίζοντας μαθαίνεις. Δηλαδή τα παιδιά να μπουν, να είναι στη φύση τους. Να είναι αυτό που πρέπει να είναι. Μην τα μεγαλώνουμε πολύ πιο γρήγορα και τα έχουμε παρκάρει σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό και τα αφήνουμε εκεί μέρα νύχτα να δουλεύουν. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.